Καλησπέρα, κυρία μου. Έλα. Σου έφερα λίγο τσάι. Πιες μια γουλιά να τον ουθείς, Βέρα μου, έλα. Θέλω να δω το παιδί μου. Θέλω να τη δω, Μινά. Πού είναι αυτός ο γιατρός που μας είπε χθες ότι μπορώ να τη δω σήμερα? Εγώ είπα στις νοσοκόμες, Βέρα μου, τον περιμένουμε. Θα έρθει από εδώ και θα μας πει πώς είναι. Αυτός μπορεί να έρθει σε μία ώρα, σε δύο, μπορεί ποτέ. Δεν μπορώ να περιμένω άλλο μηνά. Θέλω να δω το παιδί μου, δεν το καταλαβαίνεις. Γιατρέ μου. Γιατρέ. Πώς είναι η θάλια μου, γιατρέ? Η κατάστασή της είναι ίδια. Δεν έχει συνέλθει ακόμα? Όχι. Οι πρώτες εξετάσεις που κάναμε έδειξαν ότι ο εγκέφαλός της δεν αντιδράει σε ρεθίσματα. Συγγνώμη, γιατρέ. Τι θα πει αυτό, δεν καταλαβαίνω. Εννοείται ότι είναι σε κόμμα. Είναι νωρίς να πούμε κάτι τέτοιο. Θα συνεχίσουμε τις εξετάσεις και σήμερα και θα δούμε. Γιατρέ, σας παρακαλώ. Μήπως μπορώ να τη δω? Χθες μου είχατε πει ότι σήμερα μπορώ να τη δω. Μπορείτε. Και μιλήστε της. Ίσως να είμαστε τυχεροί και να έχει κάποια αντίδραση στη φωνή σας. Άμα θέλετε να πάτε κι εσείς, μπορείτε να μπείτε να τη δείτε. Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Στην τηλεόραση. Πώς είναι η Θάλια? Κοριτσάκι μου. Παιδί μου. Εγώ είμαι μωρό μου. Η μανούλα σου. Μ' ακούς, καρδιά μου? Έχω καλά νέα να σου πω. Ο γιατρός είπε ότι το παιδί είναι καλά. Τα ακούς, καρδιά μου? Είπε ότι είναι μια χαρά. Και περιμένει να γεννηθεί για να δει τη μανούλα του. Γι' αυτό άνοιξε τα ματάκια σου να με δεις. Σε παρακαλώ, άνοιξε τα ματάκια σου, καρδιά μου. Γύρνα κοντά μου, καρδιά μου. Μη μ' αφήσεις κι εσύ. Δεν θα τα αντέξω, θάλια μου. Σε παρακαλώ, ψυχή μου. Η Ρένα ομολόγησε ότι αυτή πυροβόλησε το βρετό. Ναι, κύριε Βασάμι. Ήρθε εδώ πριν από κάνα δίωρο και ομολόγησε οικειοθελώς. Τι τρέλες είναι αυτές. Συγγνώμη, παστινόμη. Η Ρένα δεν είναι δυνατόν. Η Ρένα δεν ήταν εκεί. Πώς πυροβόλησε αυτή? Εκεί ήτανε. Είδε το βρετό να σας απειλεί, είδε το όπλο, το πήρε και πυροβόλησε το βρετό για να σας σώσει. Παστινόμη, η Μιράντα ομολόγησε ότι πυροβόλησε. Η Μιράντα έλεγε ψέματα. Γιατί ήθελε να καλύψει την κυρία Αντίπα. Η Ρένα σας τα είπε όλα αυτά? Ναι. Δεν έχει δώσει βέβαια επίσημη κατάθεση ακόμα, γιατί τη συμβούλευσα καλύτερα να μιλήσει πρώτα με τον δικηγόρο σας. Και βέβαια θα μιλήσει. Και κακός που σας είπε ό,τι σας είπε χωρίς να μιλήσει πρώτα μαζί του. Πού είναι που την έχετε? Είναι στο γραφείο μου. Θέλω να τη δω. Κύριε Βαρσάμι, ξέρω ότι είστε πολύ αναστατωμένος, αλλά καλύτερα να μιλήσει πρώτα με τον δικηγόρο σας. Θέλω να δω τη γυναίκα μου, είπα στην ώρα. Τώρα. Και θα τη δω. Έχετε 1/4. Ο Βέργος μου είπε ότι ομολόγησες ότι εσύ πυροβόλησες το βρετό.
αλήθεια, Ρένα. Αγγελική μου, είσαι καλά? Έλα, έλα, έλα. Ησύχασε, γλυκιά μου. Πάει, όνειρο ήτανε. Είδα τον Παύλο. Ήμουνα εδώ, ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Και μπήκε και δεν τον άκουσα. Και μετά ήρθαμε πίσω από το λαιμό και μου είπε το τέλος. Και άρχισε να με σφίγγει. Προσπαθούσα να φύγω, αλλά να γλιτώσω, αλλά δεν μπορούσα. Και με σφίγγε πιο πολύ. Και πνιγόμουν. Μου έκοψε την αναπνοή. Πέρασες πάρα πολλά και είσαι ακόμα τρομαγμένη. Μην ανησυχείς όμως, Αγγελική μου. Δεν μπορεί να σου κάνει κακό τώρα πια. Τώρα είναι στα χέρια της αστυνομίας. Πρέπει να πάρω το Βέργο τηλέφωνο. Να μάθω τι έγινε. Ηρέμησε, ηρέμησε, σε παρακαλώ. Δεν το βλέπεις ότι δεν είσαι ακόμα καλά? Έλα, έλα να φας κάτι και θα πάρω εγώ το Βέργο. Πήγα στο φούρνο και πήρα κέικ και κρουασάν. Θα φας απ' όλα και δεν δέχομαι κουβέντα. Πάρε το Βέργο πρώτα. Ναι, καλημέρα. Τηλεφωνώ εκ μέρους της Αγγελικής Στασινού. Θα ήθελα να μιλήσω με τον υπαστινό μου Βέργο, παρακαλώ. Ήθελα να μάθω για την κατάσταση της υγείας του Παύλου Βρετού. Μήπως μπορεί να με ενημερώσει κάποιος άλλος, αφού εκείνος έχει δουλειά? Ωραία. Πείτε μου τουλάχιστον σε ποιο νοσοκομείο είναι, να πάρω εκεί. Εντάξει. Εντάξει, θα πάρω αργότερα να μιλήσω με τον αστυνόμο. Τι σου είπε? Ο Βέργος έχει δουλειά. Και δεν ξέρουν να μου πούνε σε ποιο νοσοκομείο είναι ο Βρετός. Θα πάρω αργότερα. Λοιπόν, πάω να σου φέρω να φας. Εδώ είμαστε. Τι, όλα αυτά για μένα? Ναι, όλα. Και θα φας, αλλιώς δεν φεύγω για το περιοδικό. Αχ, έχεις και το περιοδικό και σε καθυστερώ, ρε κουκλίτσα μου, συγγνώμη. Όχι, Αγγελική μου, δεν με καθυστερείς εσύ. Θα πάω λίγο αργότερα, το έχω κανονίσει. Μωρέ, δεν θα πήγαινα καθόλου σήμερα. Αλλά πρέπει να πάω, έστω και για λίγο. Γιατί μετά τα χθεσινά, μάλλον δεν θα πάει κανένα σήμερα. Εύη, θα σου φάνηκε λίγο παράξενο που με πήρε ο Ερίκος στο τηλέφωνο σου χθες. Έτσι δεν είναι? Όχι, δεν μου φάνηκε παράξενο, γιατί ξέρω. Τι ξέρεις? Για τις σχέσεις σας. Μου το είπε ο ίδιος. Πότε? Όταν είχες εξαφανιστεί και ανησυχούσα. Είχα πάει να του ζητήσω βοήθεια. Και μου είπε να μείνω έξω από αυτή την ιστορία, γιατί θα το χειριστεί αυτός. Αλλά δεν με έπεισε. Και έτσι αναγκάστηκε να μου πει ότι αυτός είναι ο άντρας που αγαπάς. Και σε αγαπάει και εκείνος. Σου το είπε? Όχι, αλλά το κατάλαβα. Ήταν αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να σε σώσει. Αυτό το κάνει μόνο όποιος αγαπάει, Αγγελική. Το θέμα όμως τώρα είναι άλλο. Ποιο? Τώρα, που τέλειωσαν όλα αυτά με το Βρετό, τι θα γίνει μεταξύ σας? Και μόλις με συνειδητοποίησαν,
Αμέσως ήρθαμε εδώ τρέχοντας. Ο γιατρός μας είπε ότι το κορίτσι μας χτύπησε στο κεφάλι και δεν είχε συνέλθει. Εμείς περιμέναμε εδώ όλη τη νύχτα. Και μόλις πριν από λίγο, ο γιατρός μας είπε ότι είναι στα ίδια. Είπε ότι δεν έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Καλά. Και πώς γίνεται το παιδί να είναι καλά? Είπε ότι το χτύπημα στο κεφάλι δεν το έκανε κακό. Ότι η εγκυμοσύνη συνεχίζεται κανονικά. Ναι, θα την παρακολουθούν και... αν η Θάλια χειροτερέψει, μπορεί να θα χρειαστεί να της το πάρουν. Χριστέ μου. Μας είπε όμως ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να τη σώσουν. Και να σώσουν και το παιδί, ναι. Μα καλά, τι γύρευε μες τη νύχτα? Πώς ήταν μες στο αυτοκίνητο μόνη της? Όχι, ο Άρης μου είπε ότι είχε έρθει εδώ στο νοσοκομείο να δει το Μάνηση. Τη βρήκε εδώ, μάλωσαν. Ο Άρης έφυγε και την άφησε. Μάλλον γύριζε σπίτι. Ήταν ταραγμένη και έγινε αυτό. Έλα, έλα, Μινά μου. Κάνε κουράγιο. Η Θάλια σε χρειάζεται τώρα. Το ίδιο και η Βέρα. Η Βέρα είναι μέσα μαζί της. Αν τη χάσουμε, δεν θα το αντέξει. Δεν θα το αντέξει. Δεν θα τη χάσετε, δεν θα τη χάσετε. Θα δεις, θα γίνει καλά. Θα γεννηθεί και το παιδί και όλα θα είναι μια χαρά. Ο Άρης είναι εδώ που είναι. Η Βέρα, χθες, μέσα στον πόνο της, του είπε σκληρά πράγματα και έφυγε. Πρέπει να τον βρω. Πρέπει να πάω. Θα πάω από το σπίτι. Μπορεί να πηγεί εκεί. Άρη μου, τώρα θα ερχόμουν να σε βρω, αγόρι μου. Σοφία, τι κάνεις εδώ? Το άκουσα στην τηλεόραση και έτρεξα. Ο Μινάς μου είπε ότι το παιδί είναι καλά. Και η Θάλια θα συνέλθει, θα δεις. Τι, δεν έχει συνέλθει ακόμα? Όχι. Η Βέρα είναι μέσα μαζί της. Ο γιατρός είπε να της μιλήσει. Μήπως αντιδράσει στη φωνή της. Άρη μου. Άρη μου. Η Βέρα χθες σου είπε σκληρά πράγματα. Δεν τα νούσε, παιδί μου. Όχι. Όχι. Ο πόνος της μίλαγε. Όχι αυτή. Πάω να πάρω ένα καφέ εγώ. Γονείς μου το ξέρουν, Σοφία? Όχι. Όταν το άκουσα, ήμουνα μόνη στο σπίτι. Ο Μινάς μου είπε ότι βρήκε στη Θάλη εδώ και μαλώσατε. Γιατί μαλώσατε, Άρη μου? Πρέπει να είναι αλήθεια ότι εσύ πυροβόλησες το Βρετό. Πώς... δεν είχες ιδέα που ήταν η συνάντηση? Πώς βρέθηκες εκεί? Πήγα και τον βρήκα στο σημείο που... τον είχα δει την άλλη φορά που τον ακολούθησα. Ρένα, εσύ μου είπες ότι πήγες από το γραφείο, ότι... βρήκες το γράμμα μου και μετά γύρισες στο σπίτι. Όχι. Δεν γύρισα σπίτι. Όταν διάβασα το γράμμα σου, ένιωσα... ένιωσα ότι μπορεί να σε χάσω. Έπιασε τρέλα. Έπρεπε να κάνω κάτι, Ερικό. Κάτι, οτιδήποτε να σε βοηθήσω. Και τότε θυμήθηκα... το σημείο που είχα βρει το Βρετό. Πήγα, έψαξα την περιοχή και... σε είδα από μακριά.
Ο Βρετός κρατούσε την Αγγελική και απειλούσε εσένα. Και τότε είδα το όπλο. Το άρπαξε και πυροβόλησα χωρίς να σκεφτώ. Και αν δεν τον πετύχαινε, Σερένα. Αν δεν τον πετύχαινες και ο Βρετός σε πυροβολούσε, τι θα γινόταν? Τι έκανες, Σερένα, τι έκανες? Έβαλες σε κίνδυνο τη ζωή σου για να με σώσεις. Μπορούσα να σε αφήσω να σου σκοτώσει, Ερικό. Το μόνο που με νοιάζει ήταν... σε σκοτώσω. Δεν θα άντεχα αν σε έχανε, Ερικό. Ήσυχασε, ήσυχασε. Ήσυχασε, κοίταξε με. Κοίταξε με. Όλοι τέλειωσαν, ε. Τέλειωσαν τώρα και τέλειωσαν ευτυχώς καλά. Μένει να δούμε τι θα κάνεις τώρα. Τι θα κάνουμε για να ξεπλέξεις. Λοιπόν, σκέφτομαι να πάρω το Γρίβα. Θα του μιλήσω. Να βρούμε έναν τρόπο να μην ισχύει η κατάθεση που έδωσες. Τι εννοείς να μην ισχύει? Ότι την έδωσε σε βρασμό ψυχής. Θα βρούμε, τέλος πάντων, έναν τρόπο να την αποσύρεις. Και μετά θα δούμε τι θα πεις. Θα πω την αλήθεια, Ρίκο. Δεν μπορώ να αφήσω τη Μιράντα να πάρει την ευθύνη για κάτι που έκανα εγώ. Το έκανα ήδη και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Ενώ αν πάρεις την ευθύνη και ο Βρετός πεθάνει, θα κατηγορηθείς για φόνο. Δεν μοιάζει, Ρίκο. Το μόνο που με νοιάζει είναι ότι είσαι εσύ καλά. Και δεν σε έχασα. Είναι το μόνο που έχει σημασία για μένα. Γιατί... Τι εννοείς τι θα γίνει μεταξύ μας? Τι να εννοώ, βρε Αγγελική. Ο άνθρωπος αγαπάει. Και τον αγαπάς κι εσύ. Έτσι δεν είναι? Υπερβολικά θα έλεγα. Δεν έχω ξαναγαπήσει έτσι άντρα στη ζωή μου. Γι' αυτό σε ρωτάω. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Θα είστε μαζί, φαντάζομαι. Δεν είναι τόσο απλό, Εύη. Τι θα πει τώρα αυτό? Όταν δύο άνθρωποι αγαπιούνται και θέλουν ο ένας τον άλλον, τότε όλα είναι απλά. Αυτή είναι η ρομαντική άποψη. Πάντα είσαι ρομαντική από παιδί. Ναι. Ενώ εσύ που δεν είσαι, τι βλέπεις που δεν είναι απλό? Τη Ρένα. Τη Ρένα. Ναι. Η Ρένα δεν είναι η γυναίκα του Ερίκου? Όχι. Η Ρένα δεν είναι η γυναίκα του Ερίκου. Είναι ακόμα παντρεμένος με τη Θάλια. Τυπικά. Ο Ερίκος και η Ρένα ζούνε μαζί. Αποφάσισαν να κάνουν μια καινούργια αρχή, άρα σημαίνει ότι αγαπιούνται. Ναι, αλλά αυτό ήταν πριν συναντήσει ακόμα εσένα. Και αφού σε ερωτεύτηκε, σημαίνει ότι η αγάπη του για τη Ρένα δεν είναι τόσο μεγάλη. Υπήρχε αγάπη. Και υπάρχει ακόμα, είμαι σίγουρη. Πώς το ξέρεις αυτό? Τους είδα. Στο αστυνομικό τμήμα. Όταν έβγαινε από το γραφείο του Βέργου, τους είδα στο διάδρομο. Αγκαλιασμένους.
Ο Ερίκος έχει αισθήματα για αυτήν. Γι' αυτό και αποφάσισε να ζήσει μαζί της. Και είμαι σίγουρη ότι τον αγαπάει κι αυτή. Γι' αυτό σου λέω. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, Εύη. Εγώ, Αγγελική μου, ένα πράγμα ξέρω. Όταν δύο άνθρωποι αγαπιούνται, κανένας δεν μπορεί και δεν πρέπει να μπαίνει ανάμεσά τους. Δεν είδες τι έγινε με τον Άρη και τη Θάλια. Παρόλο που ήταν όλοι εναντίον τους, εκείνοι υποστήριξαν την αγάπη τους και επέμεναν να είναι μαζί. Το ίδιο θα κάνετε κι εσύ με τον Ερίκο. Δεν πρόκειται να κάνω τίποτα τέτοιο. Αυτό που με νοιάζει τώρα είναι να δω τι θα κάνω με μένα. Ο Ερίκος έχει κουραστεί κι αυτός και χρειάζεται την οικογένειά του. Ναι, και εσένα. Αυτό θα μου το πει αυτός. Εγώ δεν πρόκειται να το ρωτήσω ποτέ τίποτα. Γιατί μαλώσατε με τη Θάλια, Άρη μου? Έχει σχέση με αυτό που μου είπες χτες, ότι ήθελα να φύγει? Ναι. Ένιωθα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ενώ από τη μία μου έλεγε ότι θέλει να φύγει γιατί φοβάται για τη Μαριάννα, από την άλλη μέσα μου πίστευα ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Ναι, το θυμάμαι. Γι' αυτό έφυγες χθες από το σπίτι, για να πας να τη βρεις, να μιλήσετε και να του ξεκαθαρίσετε. Ναι, Σοφία, ναι. Και μαλώσατε? Δεν προλάβα να της μιλήσω. Όταν έφτασα σπίτι, η Θάλια έβγαινε. Αποφάσισα να την ακολουθήσω και την είδα. Την είδα να μπαίνει εδώ στο νοσοκομείο. Ναι, ναι, κάτι μου είπε ο Μινάς. Ότι είχε έρθει για να δει τον Μάνεση. Μου είπε ότι ήθελε να μιλήσει στον Μάνεση και να τον πείσει να πει την αλήθεια για αυτό που έγινε. Αλλά εγώ, Σοφία, δεν την πίστεψα. Γιατί? Γιατί μου φάνηκε γελίο να το πιστέψω. Γι' αυτό. Δεν μπορεί από τη μία να θέλει να φύγει γιατί φοβάται για τη Μαριάννα και από την άλλη να έρχεται εδώ πέρα μες τη νύχτα για να πει στον Μάνεση να πει την αλήθεια. Γι' αυτό, Σοφία. Για ποιο λόγο ήρθε τότε? Είχαν κανονίσει να φύγουν μαζί. Γι' αυτό. Να φύγουν μαζί? Πώς ήρθε τώρα αυτό? Είναι η μόνη εξήγηση, Σοφία. Ο πατέρας μου το είχε πει. Η Θάλια θα έβρισκε μια δικαιολογία για να φύγει. Και μου είπε ψέματα πως η ζωή της είπε πως κινδυνεύει, για να έχει ένα λόγο να μην πει ότι κινδυνεύει. Αλλά δεν περίμενε να με βρει εδώ. Και μαλώσατε. Την κατηγόρησες ότι θέλει να φύγει με το Μάνες. Ήταν η μόνη εξήγηση. Και εκείνη σου είπε ότι κάνεις λάθος. Ορκίστηκε στη ζωή του παιδιού μας. Εγώ δεν άντεξα, τη χτύπησα. Ήμουν εκτός σε αυτό, Σοφία. Ήμουνα σίγουρος ότι μου έλεγε ψέματα. Και τώρα δεν είσαι. Πρέπει να μάθω, Σοφία. Πρέπει να μάθω αν είχε σκοπό να φύγει μαζί του. Και πώς θα το μάθεις? Άρη, πού πας? Άρη, περίμενε! Λέει, θέλει να φύγει μαζί σου. Λέγε την αλήθεια. Λέγε την αλήθεια τώρα. Τη ρώτησα αν θέλει κι άλλο μαξιλάρι να της φέρω και μου είπε ότι δεν θέλει. Μου είπε ότι είναι καλά έτσι, Μινά. Είναι... Μου είπε ότι είναι καλά έτσι. Είναι τόσο όμορφη. Ναι. Και το μωρό μας θα είναι όμορφο. Μίλα που να σε πάρω, διάολος. Θα φεύγει μαζί σου, ναι ή όχι? Μίλα, θα σκοτώσω, αλήθεια. Θα σκοτώσω. Θα φεύγει μαζί σου, ναι ή όχι? Λέγε! Κάνετε εκεί! Αφήστε τον. Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη, παιδί μου. Δεν μπόρεσα να σε προστατέψω.
Εσύ μας το έλεγες. Μας το έλεγες, Μάτια μου, ότι κινδύνευες.